Χιλιάδες τυχεροί Έλληνες αναμένεται τις επόμενες ώρες να παραλάβουν τα μαγικά χαρτάκια για τον ημιτελικό. Τώρα είναι που συνεχίζουν και δεν σταματάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Τσέχο πώς βλέπεις? Ναι, σπουδαία ομάδα. Τεχνική κατάρτιση άψογη. Την ίδια ώρα το δρόμο προς την Πορτογαλία πήραν δύο τσάρτερ με ομογενείς. 260 από τη Νέα Υόρκη και 130 από τον Καναδά. Στην Ελλάδα περισσότεροι από 20.000 φύλαθλοι θέλουν να συμμετάσχουν στο γαλανόλευκο καραβάνι. Στην Κοζάνη, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά στην πρωτοφανή ζήτηση. Αν και είμαι 63 χρονών, η καρδιά μου του λέει θα πάω. Ηθικό χρέος να τους ενισχύσουμε δια της παρουσίας μας. Ατσερίζομαι τα σόβρακα του. Οι κριτικοί έκλεισαν 10 τσάρτερ και περισσότεροι από 2.000 ξεκινούν για να σταθούν δίπλα στην εθνική ομάδα. Από τα Χανιά, από το Ρέτσιμνο, από τη Σιτία, από τον Άγιο Νικόλαο, σπέβδουν να κλείσουν θέσεις. Στη Λιδία Καβάλας, πατρίδα του Θοδωρή Ζαγοράκη, όλο το χωριό θα ήθελε να σταθεί στο πλευρό του. Καμιά φορά που είναι. Παράδοση είναι. 400 ευρώ δεν είναι. 500-600 ευρώ λοιπόν θα πάω και θα έρθω. Με τι? Ένας ταλέπορος συνταξιούχος είμαι. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν και οι τελευταίες θέσεις στα 6 τσάρτερ. Αφού είμαστε τόσο άρρωστοι, πάμε για τον αγώνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Την ίδια ώρα στην πόλη δεν έμεινε γαλανόλευκη φανέλα ούτε για δείγμα. Όλοι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο θέλουν να αντιθούν με τα χρώματα της Ελλάδας.